Βουλής, κυρίες και κύριοι μέλη της κυβέρνησης, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση της κυβέρνησης για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχετικά με την πρόταση για συμφωνία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλώνουμε ότι θα εργαστούμε με αφοσίωση ώστε ο λαός μας δημοκρατικά και ελεύθερα να εκφράσει τη βούλησή του. Δηλώνουμε ότι θα εργαστούμε με προσήλωση στις δημοκρατικές ελευθερίες, ιδιαίτερα του δημοκρατικού διαλόγου, της αντιπαράθεσης των ιδεών και των πολιτικών προσεγγίσεων. Δηλώνουμε ότι θα μπούμε φραγμός σε οποιοδήποτε εκβιαστικό δίλημα ή προσπάθεια επιβολής μέσω της ανάπτυξης φοβικών συνδρόμων. Ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνουμε τέλος ότι καλούμε το λαό μας να πάρει μέρος μαζικά και αποφασιστικά στο δημοψήφισμα και του προτείνουμε να ψηφίσει με θάρρος, σιγουριά και ελπίδα για το παρόν και για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης, όχι. Ας μιλήσουμε λοιπόν περί ευθύνης και περί υπευθυνότητας. Η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική του ομάδα, επί 5 μήνες τώρα και πλέον, αντιμετωπίζει μια έντονη πίεση από τη μεριά των θεσμών, αντιμετωπίζει απειλές, αντιμετωπίζει χρηματοπιστωτική ασφυξία και αντιμετωπίζει μια πρόταση που απαιτεί τη συνέχιση σε υπερθετικό βαθμό της κοινωνικής λιτότητας, της εξαθλίωσης, της απέτησης υποδούλωσης του ελληνικού λαού, αλλά και των όλων των ευρωπαϊκών λαών. Μπροστά σε αυτή την πρόκληση απαντάμε όχι. Και επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρώ ότι δεν περιποιεί τιμή για την ιδιότητα του Έλληνα και της Ελληνίδας βουλευτού να λέει «δεν γνωρίζω την πρόταση η οποία συζητιέται επί 5 μήνες και η οποία κατατέθηκε εχθές στο Eurogroup». Να τους διευκολύνουμε. Να την ξαναπαράσχουμε για άλλη μία φορά. Είναι στα αγγλικά «ως ήθιστε και ως είστε συνηθισμένοι», αλλά φαντάζομαι ότι μπορείτε και να τη διαβάσετε και να την εκτιμήσετε και όποιος θα ήθελε να έρθει σε μένα να του τη δώσω και ας δει και τις δικές μου παρατηρήσεις. Από τη μεριά μας κάναμε αυτούς τους 5 μήνες ό,τι είναι δυνατόν για ένα συμβιβασμό. Ένα συμβιβασμό ο οποίος δεν ήταν εύκολος και δεν θα ήταν εύκολος. Αλλά θα έδινε χώρο στη δημοκρατία, θα έδινε δυνατότητα ανασυγκρότησης της χώρας σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής σε μια κατεύθυνση οπωσδήποτε αντίθετη από αυτήν που έχει αποδειχθεί λάθος, από την κατεύθυνση της έντονης και μονόπλευρης μνημονιακής λιτότητας. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ήταν μια πρόταση που αποτίμανε τη διαπραγμάτευση και ξέρουμε καλά ότι απαιτούσε από εμάς πολλή δουλειά και σε όλα τα επίπεδα. Οι δανειστές έκαναν πως δεν κατάλαβαν. Έκαναν πως δεν είδαν ότι υπήρχαν οι εκλογές στις 25 του Γενάρη. Έκαναν πως δεν αντιλήφθησαν την εντολή. Θεώρησαν ότι αυτό που άλλαξε ήταν μόνο τα πρόσωπα και ότι γύρω από αυτό γινόταν η συζήτηση. Όμως οι εκλογές δεν αλλάζουν μόνο πρόσωπα. Αλλάζουν πολιτικές. Επιλέγουν πολιτικές. Οι δανειστές λοιπόν έμειναν στο δουλειά όπως συνήθως. Είχαν συνηθίσει από προηγούμενα να τα λένε στη γλώσσα τους ή σε άλλες γλώσσες και να γίνονται ασμένως αποδεκτά.
νόμιζαν πιθανά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη η οποία μπλοφάρει. Εμείς τους προειδοποιήσαμε. Τους προειδοποίησε και ο ελληνικός λαός με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Υπάρχει εντολή του ελληνικού λαού να διαπραγματευτούμε σκληρά ώστε να τερματιστεί ο κοινωνικός πόνος, η ανέχεια, η ανεργία, να ανασυγκροτηθεί η χώρα μέσα στην Ευρώπη και αυτό να το κάνουμε εντός της Ευρωζώνης. Και αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεν είχαμε εντολή να υποδουλώσουμε τις κοινωνίες στις ορέξεις των κερδοσκόπων και των τραπεζιτών. Δεν έχουμε εντολή να υπογράψουμε την καταστροφή της οικονομίας, να υπογράψουμε την καταστροφή της γενεσιουργού αιτίας της Ενωμένης Ευρώπης, να υπογράψουμε την καταστροφή της ελπίδας της για δημοκρατία στην πράξη. Και εδώ να έρθω στο ερώτημα, ποιος είναι στα αλήθεια υπεύθυνος? Αυτός που βάζει στο τραπέζι συγκεκριμένη πρόταση δύσκολου συμβιβασμού ή αυτός που τη μια μέρα θεωρεί αυτή την πρόταση ως πιθανή βάση, την επόμενη επανέρχεται στην προηγούμενη που τη θεωρεί μάλιστα και γενναιόδορη πρόταση και την άλλη μέρα ζητάει πρώτα να συνεδριάσει η Ελληνική Βουλή, πρώτα να ψηφίσει τη δική του την πρόταση και μετά θα δει αυτός τι θα κάνει. Ποιος είναι υπεύθυνος? Αυτός που ζητάει η πολιτική του απόφαση να μπει στη δοκιμασία της ιερής και κυρίαρχης γνώμης του ελληνικού λαού. Και ας θυμηθούν οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας με ποιο αίτημα έγιναν οι εκλογές του 2009. Για θυμηθείτε λίγο ποιος ήταν ο εθνικός λόγος και αν ήταν οικονομικός ή όχι. Άρα όλα αυτά που ακούσαμε από έγκριτες τους καθηγητές του συνταγματικού δικαίου ή του διοικητικού δικαίου, τα οποία στην ουσία είχαν και αντιφάσεις μέσα τους, γιατί δεν μπορείς να ζητάς να λες ότι γιατί το βάζετε αυτό και δεν βάζετε το άλλο. Στην ουσία λες ότι έχεις δικαίωμα να το βάλεις αυτό και μάλιστα γιατί δεν μπορείς να βάλεις τα μισά από αυτό και από τα μισά από το άλλο. Στην ουσία αποδέχεσαι ότι μπορείς να το βάλεις. Αυτές είναι ο τρόπος που όταν η πολιτική σου αυτοτοποθέτηση και η μικροκομματική σου, αν θέλετε, θέληση παίρνει το μυαλό σου και το κάνει να λέει πράγματα τα οποία στη μία πρόταση τα λες, στην άλλη πρόταση τα αναιρείς. Άρα, ποιος είναι τώρα υπεύθυνος? Αυτός που ζητάει η πολιτική του απόφαση να μπει στη δοκιμασία της ιερής και κυρίαρχης γνώμης του ελληνικού λαού ή αυτός που διαστρέφει το ερώτημα είτε για να προκαλέσει φόβο, είτε εκφράζοντας τους μύχιους πόθους του, είτε υπηρετώντας μικροκομματικές σκοπιμότητες. Την ευθύνη όσο αφορά τις προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις και την είδαμε και τη ζήσαμε. Αυτή η ευθύνη όρισε μια πολιτική. Ήτανε υποεπιταγή από τη μία μεριά, αλλά και υποαποδοχή από τις πολιτικές δυνάμεις από την άλλη μεριά. Και αυτή η πολιτική κατέστρεψε την κοινωνία και την οικονομία, αλλά από την άλλη μεριά διέσωσε τις ξένες τράπεζες οι οποίες κατήχαν ο ελληνικά ομόλογα. Αυτά τα ομόλογα μέσω των οποίων οι ίδιες αυτές οι κυβερνήσεις δανείστηκαν για να δημιουργήσουν πελατειακό κράτος, για να δημιουργήσουν κρατικό δίαιτο ιδιωτικό τομέα, για να ανοίξουν δρόμους και στους κερδοσκόπους και στους μιζαδόρους. Καταστρέψανε την κοινωνία αυτές οι πολιτικές για να προστατέψουν ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά και για να μεγαλώσουν τα κέρδη αυτών των ιδιωτικών συμφερόντων μέσα στην κρίση, οι οικονομικές, να μεγαλώσουν τα κέρδη των οικονομικών αλλά και πολιτικών ελίτ σε όλη την Ευρώπη. Όταν υπήρχαν δρόμοι, διάλεξαν όχι το λάθος, αλλά την κοινωνική τους προτίμηση. Αυτό διάλεξαν όταν υπήρχαν άλλοι δρόμοι. Εμείς παλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια με βάση την ορθή προτίμηση και την κοινωνική μας προτίμηση. Και αυτή θα την υπηρετούμε.
Αντί να αντιπροσωπεύουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη, αντί να προσωπεύουμε το ευρωπαϊκό ιδεώδες στην Ευρώπη, στο κάτω-κάτω της γραφής, αντί να αντιπροσωπεύουν τους ψηφοφόρους. Διάλεξαν αυτές οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί να εκφράζουν τις προσταγές και τις επιδολογές της Τρόικα. Ας μη θυμηθούμε και συγκεκριμένα, θα λέει κανένας, περιστατικά εκπροσώπου της Τρόικα που έλεγε η Ελλάδα πρέπει να φτάσει σε κατώτατο μισθό 300 ευρώ. Και πάει λέγοντας. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το μέτρο της ευθύνης και της τότε και της τώρα. Και εδώ το ζήτημα είναι πολύ συγκεκριμένο και πρέπει να απαντηθεί από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Τι λένε για αυτή τη συμφωνία? Ναι, όχι, ίσως, παρόν, βγαίνω έξω από την αίθουσα. Πέντε επιλογές. Υπάρχουν δυνάμεις εδώ, πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες λένε υπογράψτε με μια συμφωνία, δεν έχει μεγάλη σημασία, ό,τι και να είναι αυτή τη συμφωνία, αυτό θα μας κρατήσει στην Ευρώπη, τελειώσαμε. Υπάρχουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται στην ατύπερα όχθη. Αντί για αυτά, γυρνάμε στο παλιό μας εαυτό. Στον εαυτό που κραδένει τη σημαία του φόβου. Απειλούμαστε, ελληνικέ λαέ, ότι το βασικό ζήτημα είναι η παραμονή ή όχι στο ευρώ και στην ευρωζώνη. Θα θέλατε να ήταν αυτό το ερώτημα και δεν το λέω στις ελληνικές δυνάμεις, τις λέω πρώτα και κύρια σε εκείνες τις οικονομικές και πολιτικές ελίτ που αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στην Ευρώπη. Εδώ τέτοια χάρη δεν πρόκειται να γίνει. Ούτε στους κύκλους που αντιμετωπίζουν τις κοινωνίες ως υποτακτικό υπήκο, ούτε στους καναλάρχες εν Ελλάδη, ούτε στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα εν Ελλάδη. Μέσα στην Ευρώπη θα γίνουν όλα, μέσα στην Ευρώπη θα αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να πει ένα βροντερό όχι στην πρόταση για συμφωνία που μας έκαναν οι δανειστές, οι θεσμοί. Και αυτό το όχι θα το φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και όταν μιλάμε γι' αυτό, μας απαντούν πάλι με νέες απειλές. Αυτή άραγε είναι η Ευρώπη που σας θέλει, αυτή την Ευρώπη ονειρευόσασταν. Αυτή την Ευρώπη ονειρεύεστε, δηλαδή την Ευρώπη των εκβιασμών και των απειλών. Είναι η Ευρώπη που κάποιοι είναι αφεντικά και κάποιοι είναι παρείες. Αυτή είναι η Ευρώπη των προσδοκιών σας. Εμείς θεωρούμε ότι η στάση που παίρνουμε είναι όχι μόνο ελληνική, αλλά πρώτα και κύρια είναι ευρωπαϊκή. Είναι η στάση που έρχεται να συνενωθεί και με τις ανάγκες όλων των κοινωνιών της Ευρώπης που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτή τη στιγμή πλήττονται από αυτή την πολιτική της κυριαρχίας των κερδοσκόπων, της κυριαρχίας των τραπεζιτών, την πολιτική της λιτότητας. Οι ευρωπαϊκές ελίτ θέλουν και χτίζουν μια Ευρώπη όπου τα κέρδη θα είναι αναλογικά, γιατί κερδίζουν τα συντριπτικά περισσότερα, αλλά τα βάρη θα είναι κατά μόνας και θα βοηθούν αν θέλουν να βοηθήσουν εθελοντικά. Δείτε και τη χθεσινή απόφαση της Συνόδου της Κορυφής των Αρχηγών σε σχέση με το μεταναστευτικό. Πάρτε και σε αυτό συγκεκριμένη στάση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι η ώρα μεγάλης ευθύνης απέναντι στο λαό, την πατρίδα, την Ευρώπη και τη δημοκρατία. Οφείλουμε να την προασπίσουμε. Με σοβαρότητα να εξηγήσει ο καθένας τις θέσεις του. Με ακεραιότητα να διαφυλάξει την ομαλή αντιπαράθεση. Με υπευθυνότητα να αντιμετωπίσει τις απειλές που έχουν ως μέσο και μέτρο τον εκβιασμό, τον φόβο και τον πανικό. Σαν ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σίγουροι πως ο ελληνικός λαός έχει και την περηφάνεια και το αίσθημα ευθύνης και το νου με ψυχραιμία και νυφαλιότητα να αποφασίσει. Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ,
με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο εκφράζουμε τη θέση μας. Όχι στην πρόταση συμφωνία που οδηγεί στη διαιώνιση της καταστροφής. Ναι στην αδέσμευτη έκφραση του ελληνικού λαού, ναι στη δημοκρατία. Ευχαριστώ.